βλέπουμε ότι υπάρχει το βασίλειο των πράσινων φυτών, των φωτοσυνθετώντων και αυτότροφων οργανισμών, το βασίλειο των ζώων, στο οποίο ανήκουμε και εμείς, και το βασίλειο των μικρήτων. Λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσουμε καταρχήν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που πραγματικά κάθε φορά όποτε το επιμελητήριο σας καλεί στο δείπνο μας, στηρίζεται αυτή την προσπάθεια του επιμελητηρίου και κάθε προσπάθεια. Σήμερα είναι μια ευχάριστη μέρα μετά από αρκετά μεγάλη προσπάθεια αρκετών ετών, γύρω στο 2015. Το Επιμελητήριο Βεβαινών ξεκίνησε μια προσπάθεια σε συνεργασία με το ΔΙΦΟΠ και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων να πιστοποιήσει τους συλλέκτες μανιταριών. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια πιστοποίηση γνώσεων και επίσης μια πιστοποίηση δεξιοτήτων. Δεν είναι επάγγελμα, όμως μπορεί στη συνέχεια με τις κατάλληλες ενέργειες και του Επιμελητηρίου Γνώμων και της Κεντρικής Ένωσης αλλά και τη στήριξη της πολιτείας να δημιουργηθεί, να έχει επαγγελματικά δικαιώματα, να γίνει επάγγελμα. Σε πρώτη φάση όμως, εμείς πώς το ξεκίνησαμε αυτό? Κάπου το 2007, σαν πρόεδρος τότε του Επιμελητηρίου και σαν διοίκηση του Επιμελητηρίου, εντοπίσαμε ότι υπάρχει ένα θέμα. Γιατί ήδη στα γραβενά άρχισαν να γίνονται γνωστά τα γραβενά για τα μανιτάρια, για τα είδη των μανιταριών. Γίναμε πόλη μανιταριών. Ερχόταν αρκετοί άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό να δοκιμάσουν να γευστούν τα μανιτάρια. Σιγά σιγά αυτό ενδεχομένως μπορούσαμε να το χάσουμε. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να γίνει μια πιστοποίηση στις γνώσεις και στις δεξιότητες αυτών που είναι συλλέκτες αυτοφυών μανιταριών. Και προσπαθήσαμε με διάφορους τρόπους, να μην τους επαναλάβω τώρα. Τέλος, συγχρόνως σαν επιμελητήρια, θέλαμε και άλλα πολλά επαγγέλματα να μπορέσουμε να τα πιστοποιήσουμε, να δώσουμε μια διέξοδο σε κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν ούτε την πιστοποίηση των γνώσεων. Και έτσι δημιουργήσαμε σαν επιμελητήρια, σαν Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, το ΔΙΦΟΠ, όπου είναι η διεπιμελητηριακή εταιρεία πιστοποίησης. Δηλαδή είναι μια εταιρεία των επιμελητηρίων, η οποία πιστοποιεί, όπως σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση, να ξεκινήσουμε την πιστοποίηση συλλεκτών μανιταριών. Είμαστε από τα πρώτα επιμελητήρια που πιστοποιηθήκαμε μαζί με το ΔΙΦΟΠ για αυτή την πιστοποίηση και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ξεκινάμε τα πρώτα σεμινάρια, τα δύο τμήματα που γίνανε είναι 40 ατόμων, 20 και 20 τμήματα, ξεκινάνε σήμερα και αύριο θα είναι εξετάσεις. Είναι τα πρώτα τμήματα, θα κάνουμε ένα κύκλο, έτσι τουλάχιστον προγραμματίσαμε ένα κύκλο 6 τέτοιων μαθημάτων και εξετάσεων, δηλαδή από δύο τμήματα ανά δύο μήνες 6 κύκλους. Αν χρειαστεί να κάνουμε και περισσότερους θα τους κάνουμε. Και το άλλο που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι σήμερα μαζί μας από τους πρώτους εκπαιδευόμενους είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από όλη την Ελλάδα. Από πού έτσι, μας πείτε, ναι, είναι από την Πάτρα, είναι από την Εύβοια, είναι από την Αθήνα, από τον Κυρκής, από την Δράμα, από Θεσσαλονίκη, από Καστοριά δίπλα μας, από Κοζάνη και κάποιοι γρεβενάτες, ναι. Οπωσδήποτε προσπαθήσαμε έτσι και φτιάξαμε έτσι τα τμήματα ώστε να δώσουμε και σε ανθρώπους που είναι και ενδεχομένως να είναι και αυτοί οι μανιταρόφιλοι και να είναι στο σύλλογο μανιταρόφιλων, να δώσουμε σε όλους το δικαίωμα να ξεκινήσουν από τους πρώτους, ας πούμε, για να παίρνουν την πιστοποίηση, για να εξεταστούν για την πιστοποίηση. Από εκεί πέρα θα δούμε τι ζήτηση έχει, πόσο, αν πάμε περισσότεροι, θα ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα κατευθείαν να ξαναμαζεύουμε αιτήσεις πάλι για να δούμε πόσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι ξανά για την πιστοποίηση και ανάλογα θα δούμε πόσους κύκλους θα κάνουμε. Αν μείνουμε στους 6 θα κάνουμε περισσότερους. Επίσης έχουμε την υποχρέωση μαζί με το ΔΙΦΟ, το Επιμελητήριο Βεβαινών που πήρε την πρωτοβουλία για τους συλλέκτες μανιταριών. Αν κάποιο επιμελητήριο σε όλη την Ελλάδα μας ζητήσει και έχει τον κατάλληλο αριθμό για να γίνει τμήμα, δηλαδή 15 έως 20 άτομα, είναι στις υποχρεώσεις μας να πιστοποιήσουμε και στην περιοχή τους. Δηλαδή, αν είναι 30 κριτικοί, καλό είναι να τους πιστοποιήσουμε στην κρίτη τους ανθρώπους, να τους μεταφέρουμε όλους εδώ πέρα. Βέβαια, ο στόχος του επιμελητηρίου είναι να αυτή την πιστοποίηση, πέρα από αυτούς που τη χρειάζονται επαγγελματικά, είτε σερβίρουν, είτε μεταπολούν το μανιτάρι, είτε επεξεργασμένο, είτε όπως είναι, να δημιουργηθεί ένα ρεύμα που ο καθένας που καταναλώνει αυτοφυές μανιτάρι, να το γνωρίσει μόνος του, να ξέρει, να πάρει την πιστοποίηση και να το κάνει μια βόλτα. Δηλαδή πάμε ένα τριήμερο στα γρεβενά,
να κάνουμε το μάθημα, να δώσουμε εξετάσεις, να δούμε και αν έχει μανιτάρια λίγο παραπέρα στα βουνά. Δηλαδή να δημιουργήσουμε, να κάνουμε πόλο έλξης, την πιστοποίηση αυτή, αλλά και την γνώση των βεβαιωτών στο μανιτάρι, να την κάνουμε γνωστή σε όλους, ώστε να έχουμε περισσότερο κόσμο, περισσότερους επισκέπτες. Ποιοι είναι αυτοί που διδάσκουν? Αυτοί που διδάσκουν είναι... Είναι καθηγητές, οι δύο είναι ο κύριος Πολέμης, ο οποίος παραδίδει τα μαθήματα. Ένας άλλος καθηγητής γεωπονικής εξετάζει, εξετάζει τα γραπτά στην Αθήνα, και ο κύριος Πολέμης, ο πρόεδρος των Μενταρών, ο Γιώργος, έτσι, που εδώ, ας πούμε, με την ευκαιρία, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο, στο Πανελλήνιο Σύλλογο Μανιταρόφιλων και προσωπικά στο Γιώργο Κωνσταντίδη και στα υπόλοιπα παιδιά όμως, που από την πρώτη στιγμή αγκαλιάζαν αυτή την προσπάθεια, την τρέξαμε στην ουσία μαζί, είχαν το γνωστικό αντικείμενο έτοιμο, γι' αυτό ήταν και από τις πρώτες πιστοποιήσεις που έδειξε σε πανελλήνιο επίπεδο. Θα τους έχω μαζί, έχουμε και άλλη πορεία, να δούμε όσον αφορά τις άδειες, τι πρέπει να μαζεύουμε από το δάσος, ποια χρειάζονται. Έχουμε πορεία, θα τα πούμε αργότερα. Πάντως, χωρίς τους Μανιταρόφιλους δεν θα γινόταν τίποτα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Γένος και είδος. Η πρώτη λέξη προσδιορίζει το γένος και γράφεται πάντα με κεφαλαίο. Η δεύτερη λέξη προσδιορίζει το είδος και γράφεται με μικρό το πρώτο γράμμα.